Να καλησπερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βουλευτή Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Πλεύρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Και με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, πρώην Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης, επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής και του παρατηρητηρίου του COVID-19. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, κύριε Ηλιόπουλε. Καλησπέρα και σε εσάς. Είναι πολλοί οι τίτλοι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε, να πω στον κύριο Ναπολέοντα που κάθε βράδυ, επειδή εδώ είναι μια διαδραστική εκπομπή, κύριοι, μας στέλνουν τηλεθεατές. Κύριε Ναπολέοντα, την επόμενη φορά που θα μου πείτε ότι θα λογαριαστούμε, θα περιμένω λίγο περισσότερη επεξήγηση, γιατί αρχίζω να το εκλαμβάνω ως απειλή. Ξέρετε, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η δέκατη όμως είναι απειλή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Πλεύρη, θέλω ένα δικό σας σχόλιο, γιατί πρέπει να πω ότι είδα την δήλωσή σας μέσω Twitter που είπατε ότι εν μέσω δίκης, ειδικά με ενόρκους, ό,τι και να είπε στην πρότασή της η εισαγγελέας, κάθε παρέμβαση πριν την ολοκλήρωση της δίκης θα πρέπει να αποφεύγεται. Μετά τη δίκη και κριτική από κάθε τρίτο μπορεί να γίνει και διαμαρτυρία από τους συλλόγους μας εάν κάτι μας θίγει. Άποψή μου. Εξηγήστε μας λοιπόν την άποψή σας, γιατί ως νομικός έχει και μία βαρύτητα παραπάνω. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Και κυρίως με τη νομική μου ιδιότητα, η άποψή μου είναι ότι εν εξελίξη ποινικών δικών θα πρέπει να αποφεύγονται οι οποιοδήποτε σχολιασμοί. Και κυρίως έναυσμα, αυτό το οποίο στάθηκε ήταν ότι πράγματι υπόθηκαν κάποια πράγματα που μπορεί έναν δικηγόρο να τον προσβάλλουν. Αλλά κατά την άποψή μου, ο σύλλογός μου θα έπρεπε να αντιδράσει αφού ολοκληρωθεί η δίκη, και κυρίως δεν αναφέρομαι στην ανακοίνωση ως ανακοίνωση, αναφέρομαι στην παρουσία εν μέσω της δίκης συμβούλου και γνωστού μου και φίλου μου του κ. Κλεφτοδήμου κατά τη διάρκεια της δίκης, όπου αν θέλετε χωρίς θεσμικό υπόβαθρο ήθελε να εκφράσει μια διαμαρτυρία του συλλόγου. Εάν έχουμε προσβληθεί ως δικηγόροι, θα πρέπει να πάμε στα αρμόδια όργανα και κατά την άποψή μου, αφού ολοκληρωθεί η δίκη. Mm-hmm. Έγινε μια σύνδεση της συγκεκριμένης δήλωσής μου. Εγώ οφείλω να πω, κυρία Γιάμαλη, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι αυτό είναι συνολικό. Ότι σε οποιαδήποτε δίκη είναι εν εξελίξη δίκη, και ειδικά με ενόρκους, γιατί με ενόρκους έχει μια βαρύτητα χωρίς να υποτιμώ τους λαϊκούς δικαστές, αλλά καταλαβαίνετε ότι ένας τακτικός δικαστής πολύ πιο εύκολα δεν επηρεάζεται από το οτιδήποτε υποθεί από έναν λαϊκό δικαστή. Επειδή πήγε να γίνει μια σύνδεση με το κομμάτι του κύριου Σκέρτσου, ακούστε τι γίνεται. Ο κύριος Σκέρτσος δεν εξέφρασε άποψη επί ουσίας υπόθεσης. Δεν βγήκε να πει τι είναι η πρόταση και αν τα επιχειρήματα είναι σωστά ή λάθος, όπως δυστυχώς κατά καιρούς είχαμε ακούσει τις προηγούμενες περιόδους που προαναγγέλαμε αποφάσεις, τι αποφάσεις θα βγουν. Έκανε ένα προσωπικό σχόλιο για το ύφος. Mm-hmm. Αυτό δεν θεωρείται παρέμβαση, γιατί δεν είναι παρέμβαση στην ουσία. Σε γενικές όμως γράμμες, μπορεί ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό να κάνει προσωπικό σχόλιο στη σελίδα του στο Facebook? Είναι κάτι προσωπικό? Και αν είναι, γιατί κρεμούσατε στα μανταλάκια την προηγούμενη κυβέρνηση για σχόλια στο Facebook? Θα σας πω ποια είναι η διαφορά. Εάν το σχόλιο του κυρίου Σκέρτσου ήταν επί της πρότασης και αν είναι σωστή ή λάθος, εκεί θα μπορούσε κάποιος εύλογα να πει ακόμα και προσωπικό, να είναι το σχόλιο του είναι παρέμβαση. Μίλησε για λαϊκή απογευματινή, κύριε Πλεύρη. Συγγνώμη που παραβαίνω. Μίλησε για λαϊκή απογευματινή. Πώς δεν είναι παρέμβαση? Δεν αναφέρθηκε σε επιχειρήματα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν αναφέρθηκε σε επιχειρήματα της εισαγγελέως ή σε άποψη, αλλά σε ένα ύφος, λέγοντας γενικώς ότι καλώς είναι οι εισαγγελείς να έχουν χαρακτήρα πιο ψύχρεμο. Δεν μπήκε στην ουσία. Όταν η εκτελεστική εξουσία σχολιάζει δημόσια την δικαστική, μήπως αυτό είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη? Στο παρελθόν η αξιωματική αντιπολίτευση τότε είχε βαφτίσει αντίστοιχα σχόλια και μάλιστα τελεσίδικες, και αποφάσεις ήταν τελεσίδικες. Θυμίζω την υπόθεση της Συριάνας και του Περικλή. Είχε γίνει η Νέα Δημοκρατία στα κάγκελα τότε, όταν ο Τσίπρας είχε σχολιάσει θετικά την αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας. Αυτό που είχε σχολιάσει η αντιπολίτευση ήταν το εξής, το ότι ο κύριος Κοντονής είχε εκφράσει ως Υπουργός Δικαιοσύνης θέση στο αν τα στοιχεία για την Ιριάννα είναι ή δεν είναι επαρκή. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επαρκή και αθωώθηκε η Ιριάννα. Mm-hmm. Αλλά ο κύριος Κοντονής εξέφρασε επί της ουσίας της υπόθεσης
γνώμη. Αντέδρασε η αντιπολίτευση όταν ο κύριος Τσίπρας για τις άδειες που γινόντουσαν στο ΣΤΕ είπε ότι θεωρεί αδύνατο να βγάλει αντίθετη άποψη το ΣΤΕ. Αντέδρασε η αξιωματική αντιπολίτευση τότε όταν ο κύριος Πολάκης ερχόταν και έλεγε για ενεργεία εισαγγελικούς λειτουργούς ότι κρατάνε υποθέσεις. Θέλετε να μου πείτε ότι αυτό όλο που σας περιγράφω είναι ίδιο με το να εκφράζεται άποψη όχι στην ουσία εάν είναι σωστή ή λάθος η πρόταση ή αν τα επιχειρήματα είναι σωστά ή λάθος, αλλά στο ύφος και να εκφράζει μια γενική άποψη προσωπικά ο κύριος Κέρτσος ότι το ύφος των δικαστών δεν θα πρέπει κύριε να έχει συναισθηματική άποψη. Προφανώς είναι διαφορετικά. Ότι σε μια σειρά από θέματα η γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι ναι, το είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα όχι, με τα ΚΕΚ και το σκόιλ ελικικού, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε λεφτά. Μα όχι, με το θέμα των παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, ναι, αλλά παρεμβαίνατε και εσείς. Δεν λέω αυτό. Αυτό θα μπορούσατε να μου το πείτε αν σας έλεγα. Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Ότι παρεμβάσει στη δικαιοσύνη είναι αυτά που σας περιέγραψα. Ότι στην Ιριάννα που είπατε, επειδή το πενταμελές αναστολών δεν έδωσε αναστολή, βγήκε ο κύριος Κοντονής τότε και είπε ότι είναι απαράδεκτη απόφαση. Αλλά ο κύριος Κέρτσος είπε, τον δικαστικό λειτουργό τον θέλουμε ψυχρό και αμερόληπτο, διότι οφείλει να κρίνει και κόντρα στις προσωπικές του απόψεις, να λαμβάνει και αντιδημοφιλείς αποφάσεις. Αυτό δεν είναι επί της ουσίας της υπόθεσης. Όχι, δεν είναι επί της ουσίας, είναι στο ύφος και αν θέλετε και ο κύριος Κέρτσος βγήκε και έκανε και μια διευκρίνηση. Και λέει εν τέλει ο κατόπιν εορτής, ξέρετε πώς είναι αυτές οι διευκρινήσεις. Ναι, για πείτε μου, στις υποθέσεις που σας είπα, ποιος έκανε διευκρίνηση. Έχετε ακούσει καμιά διευκρίνηση του κυρίου Πολάκη? Θυμάμαι του κυρίου για την Κοντονή, υπόθεση της Νοβάρτης, στο μεγαλύτερο σκάνδαλο αποσυστάσεως, να λέει ο κύριος Παπαγγελόπουλος ήταν μια εκτίμηση. Ναι, εκτίμηση Υπουργού Δικαιοσύνης που του ήρθε ο φάκελος και δεν είχε αρμοδιότητα, γιατί με συγχωρείτε, ο Υπουργός Ειδικά Δικαιοσύνης, να συμφωνήσουμε, σε ανοιχτή ποινική υπόθεση, ποιος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δηλαδή ο καθήλυνα αρμόδιος, δεν πρέπει να λέει τίποτα. Τέλος πάντων, ο κύριος Κέρτσος έδωσε την εξήγησή του. Εγώ σας είπα την άποψή μου. Άρα εσείς, κύριε Πλεύρη, τη δήλωση που κάνατε το πρωί ήταν για την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου και όχι για τον κύριο Σκέρτσο? Να διευκρινίσουμε η δήλωσή μου στο κομμάτι των παρεμβάσεων ήταν κατά ξεκάθαρο τρόπο στην παρέμβαση που έγινε εν μέσω της δίκης από τους συναδέλφους μου δικηγόρους. Σε γενικότερο πλαίσιο, επειδή το tweet μου μπήκε και μάλιστα είδα ότι και η Αυγή και το Contra News το βγάλανε ως μια έννοια ότι κάνω μια γενικότερη κριτική, ναι, σε γενικό επίπεδο εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνονται καθόλου κριτικές για δικαστικές αποφάσεις εν εξελίξη. Προσέχτε, στο τέλος όλα θα πάμε στον κύριο Ηλιόπουλο. Θα κάνει υπομονή ο κύριος Ηλιόπουλος. Αλλά θα πάρει ο κύριος Ηλιόπουλος και μάλιστα τον ζηλεύω υπό την έννοια ότι η θητεία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι από τις πολύ ωραίες και θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας θα πρέπει να το περάσουν όλοι όσοι ασχολούνται με την κεντρική πολιτική στην Αθήνα. Για να κλείσω το θέμα αυτό και να μην το συνεχίσουμε. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Κέρτσος εξέφρασε μια προσωπική άποψη, δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη γιατί αναφερόταν σε ύφος και όχι σε ουσία. Σε γενικές γραμμές νομίζω Πλεύρη, ότι έχω πει, γνωρίζετε, το είπα και φαίνεται. Γνωρίζετε αν κάποιος συγγενής από τους κατηγορούμενους στη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό όμως που γνωρίζω και για μένα είναι το πολιτικό ζήτημα είναι ότι δυστυχώς με το νέο ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε, ενώ με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα οι ποινές για αυτούς τους ανθρώπους, αν κριθούν ένοχοι, ήταν μόνο ισόβια και 20 χρόνια, τώρα μπορεί το πλαίσιο ποινής να είναι από 10 χρόνια έως ισόβια. Άρα κάποιοι ψήφισαν έναν ευνοϊκό ποινικό κώδικα που θα τύχει και τον αλλάξατε στις αρχές της θητείας σας. Και να τον αλλάζαμε, κυρία Γιάμαλη, το γνωρίζετε αυτό. Στο ποινικό δίκαιο εφαρμόζεται ο επικαιστερός νόμος. Μάλιστα. Και ο επικαιστερός νόμος είναι δυστυχώς ένας νόμος που τον βιασμό από τα 20 χρόνια τον έκανε στα 15 και την ανθρωποκτονία από ισόβια την έκανε 10 χρόνια ως ισόβια. Πάντως ξέρετε, αν υπάρχει ένα συγγενικό πρόσωπο
Ένας που είναι εγκληματίας χαίρεται με τον νέο ποινικό κώδικα. Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρετε αν υπάρχει. Αλλά δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Δεν το ξέρω. Αλλά έστω ότι ισχύει αυτό. Δεν το ξέρω. Θα ρωτάω αν ξέρετε κάτι τέτοιο. Το ξέρω, αλλά αν ισχύει θα ποινικοποιήσουμε την οικογενειακή σχέση του ανθρώπου. Δεν νομίζω να εννοείται κάτι τέτοιο. Εγώ ρωτάω, διαβάζω πολλά, ακούω πολλά. Όχι, λέω θεωρητικά. Σας θυμίζω ότι στην υπόθεση της Συριάνας είχε βγει αδερφή υπουργού, ενώ δεν ήταν. Λοιπόν, ακούστε, πάμε να σας πω, κυρία Γιαμάλη, και για να πάτε. Ακόμα και όταν είχε ακουστεί για τον πρώην πρόεδρο της Βουλής και μιλάτε σε ένα άτομο που έχει ζήσει την κριτική λόγω οικογενειακής σχέσης και μόνο. Ακόμα και για τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, οποιαδήποτε σχέση που έγινε και από θέμα δεν είναι τα πρόσωπα. Το θέμα είναι γιατί παρενέβη ο κύριος Σκέρτζος, που εσείς λέτε ότι δεν είναι παρέμβαση. Αλλά είναι παρέμβαση. Παρέμβαση. Αυτό είναι το ερώτημα. Ήταν, γιατί ξαφνικά ξύπνησε ο κύριος Σκέρτζος ένα πρωί και συγκινήθηκε από ένα θέμα. Γιατί. Ενώ έχει θεσμικότατο ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Μία τελεία μας τα απαντήσατε. Την ευαισθησία σας και σε αυτούς που άλλαξαν τους κώδικες όμως. Και θα πάμε με καλύτερη διάθεση. Πάμε να μας απαντήσει λοιπόν και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος. Κύριε Ηλιόπουλε, ακούσατε την τοποθέτηση του κυρίου Πλεύρη. Δεν συνιστά παρέμβαση στη δικαιοσύνη η τοποθέτηση του κυρίου Σκέρτσου. Ήταν υφολογική από τη μία και από την άλλη. Αν κάποιοι έκαναν παρέμβαση στη δικαιοσύνη, ήταν επί ημερών κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα, προφανώς η παρέμβαση του κύριου Σκέρτσου δεν είναι απλά στο ζήτημα του ύφους. Ένα αυτό. Δεύτερο, πάρα πολύ κρίσιμο, πρέπει να πούμε κάτι και για την ουσία της υπόθεσης. Ναι, παρακαλώ. Και πρέπει να πούμε κάτι για την ουσία της υπόθεσης, γιατί θα ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία αν η δημοσιότητα που έχει λάβει αυτές τις μέρες η αγόρευση της Αγγελέως ήταν η δημοσιότητα που είχε λάβει και τις προηγούμενες μέρες το ίδιο το έγκλημα. Και πρέπει να μιλήσουμε γιατί ειδικά μέσα στις συνθήκες της καραντίνας αναδείχθηκε σε ένα από τα κεντρικά ζητήματα, τα ζητήματα της έμφυλης βίας, και γιατί αυτά τα δύο νέα παιδιά τα οποία δολοφόνησαν από ό,τι φαίνεται και βίασαν την Ελένη τον Παλούδη, δεν απλά σκοτώσαν έναν άνθρωπο, καταστρέψανε τρεις οικογένειες και αυτά μεγαλούσαν μέσα σε μια κοινωνία που τους έμαθε ότι η ανθρώπινη ζωή σε κάποιους αξίζει, σε κάποιους δεν αξίζει, που τους έμαθε ότι αν είσαι αντράκι δεν έχει σημασία αν ένα κορίτσι σου πει όχι, που τους έμαθε ότι μπορεί να είναι πάνω από νόμους. Και αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης και είναι πραγματικά βαθιά προσβλητικό για την ελληνική κοινωνία και για το αίσθημα δικαιοσύνης, ότι οι άνθρωποι που τόσο καιρό δεν είχαν βρει να πούνε μισή κουβέντα για όλα αυτά, ξαφνικά βρήκανε σήμερα και ενοχλήθηκαν από το ύφος της αγόρευσης που έκανε η εισαγγελέας. Δεύτερο σχόλιο, νομίζω ότι προτιμά τον κύριο Σκέρτσο στον παλιό του ρόλο. Ποιος είναι ο παλιός του ρόλος? Αυτός που έκανε αποτυχημένες οικονομικές προβλέψεις ως διευθυντής του συνδέσμου του ΣΕΒ. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τον κύριο Σκέρτσο να λέει ότι η ελληνική οικονομία αντέχει μέχρι 2% αύξηση στον κατώτατο μισθό, τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον κατώτατο μισθό 11%. Και όχι μόνο άντεξε η ελληνική οικονομία, αλλά μειώθηκε η ανεργία, βελτιώθηκαν οι μισθοί, βελτιώθηκαν τα έσοδα. Θυμόμαστε τον κύριο Σκέρτσο τότε που έδινε μάχες από τη μεριά του ΣΕΒ για να μην εφαρμοστεί το ψηφιακό ωράριο και οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες αναγκαστούν επιτέλους να πληρώνουν υπερορίες και υπερεργασία. Και τον κύριο Σκέρτσο ως υφυπουργός συντονιστή της κυβέρνησης να κάνει ρουσφετάκια και δωράκια στο παλιό του αφεντικό, τον κύριο Φέσα από το ΣΕΒ, βάζοντας παραδείγματος χάρη τον κλάδο των ταχυμεταφορών στους πληττόμενους κλάδους. Το ξαναλέω γιατί μπορεί να ακούγεται παράξενο. Αυτή τη στιγμή οι ταχυμεταφορές, που είναι ένας από τους βασικούς κλάδους που έχουν γνωρίσει άνθηση λόγω των συνθήκων της πανδημίας, με κυβερνητική απόφαση είναι στους πληττόμενους κλάδους και άρα έχουν όλα τα ευεγερτήματα που έχουν και οι υπόλοιποι πληττόμενοι κλάδοι. Οπότε νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, ήταν μια βαθιά άγαρμπη κίνηση από έναν άνθρωπο που συντονίζει τα χατήρια στον ΣΕΒ μέσα στο κυβερνητικό επιτελείο. Άρα από έναν πολύ κεντρικό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, και αυτή η άγαρμη κίνηση ακουμπάει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν έχει δικαίωμα να εκφράζει προσωπική άποψη κάποιος που είναι υφυπουργός, κύριε Ηλιόπουλε. Προφανώς και έχει δικαίωμα και προφανώς και έχουμε και εμείς δικαίωμα να τον κρίνουμε όπως και όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Mm-hmm. Κρίνουμε την ουσία αυτών που είπε. Θεωρείτε άρα ότι συνιστούσε παρέμβαση στη δικαιοσύνη? Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και το έχει καταλάβει κάθε καλόπιστος άνθρωπος, το έχει καταλάβει. Κατανοώ το γεγονός ότι ο συνομιλητής μου από τη Νέα Δημοκρατία χρειαζόταν να μιλήσει 15 λεπτά για να εξηγήσει ότι δεν ήταν παρέμβαση, αλλά δυστυχώς όταν χρειάζεται να μιλήσει 15 λεπτά για να πείσεις κάποιον, μάλλον είναι γιατί ήδη έχεις χάσει το επιχείρημα.
Επειδή ήσασταν πολύ σαφής, θέλω να προχωρήσω σε ένα άλλο θέμα, με δεδομένο ότι είστε και επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, που είναι η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Αθηναίων. Είδα μία διαρροή του ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα σήμερα σχετικά με τον συνωστισμό για τα εγγένεια της πλατείας Ομονίας. Και αναρωτιέμαι, δεν πρέπει η χώρα κάποια στιγμή να επιστρέψει στην κανονικότητα? Είναι δυνατόν, ας πούμε, να ψέγεται την κυβέρνηση που διαλύει την συνάθρηση πολλών ανθρώπων στην Κυψέλη και να μην τις λέτε μπράβο, που σιγά σιγά επανέρχεται σε μια κανονικότητα και μαζεύει λίγο κόσμο ή περισσότερο σε μια πλατεία, αν έχουμε και τις φωτογραφίες να τις δείξουμε ή πλάνα, μαζεύει λίγο κόσμο στην πλατεία Ομονίας που έχουμε μια καινούρια όμορφη πλατεία με συντριβάνι? Νομίζω ότι κάθε πολίτης μπορεί να κατανοήσει το βάθος της υποκρισίας. Και λέω το βάθος της υποκρισίας για το προηγούμενο διάστημα. Η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα κυνήγι μαγισσών, ξεκίνησε από την πλατεία Αγίας Παρασκευής. Μία συζήτηση ότι νέοι άνθρωποι οι οποίοι συναθρίζονται και χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο είναι επικίνδυνοι. Τη στιγμή που, επιτρέψτε μου εδώ να υπενθυμίσω, ότι ο ίδιος ο κύριος Μόσιαλος, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζει να έχει σχέση εκπροσώπησης της ελληνικής κυβέρνησης σε διεθνείς οργανισμούς στο εξωτερικό, είπε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό ο κόσμος να κάνει χρήση του δημόσιου χώρου. Άρα υπάρχει μια βαθύτατη υποκρισία όταν έχουν γίνει αυτά που γίνανε στην Αγία Παρασκευή. Όταν πριν από μερικές μέρες στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη ζήσαμε μια επίθεση κανονική, η οποία οδήγησε σε 5 τραυματίες. Πολίτης, κάτοικος της Κυψέλης, ο οποίος απλά κατέβηκε από το διαμέρισμά του γιατί άκουσε μια μισή ώρα το βράδυ φωνές για να δει τι γίνεται. Ο άνθρωπος ήταν κυριολεκτικά με τις πιτζάμες του. Κατέληξε στο κρατητήριο με 3 σπασμένα δόντια, το ξαναλέω, με 3 σπασμένα δόντια μετά από χτυπήματα των δυνάμεων καταστολής. Όταν έχουμε ζήσει αυτά πριν από 10 μέρες, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό ότι η σημερινή εικόνα προφανώς αναδεικνύει το μέγεθος της υποκρισίας αυτών που έχουμε ακούσει όλο το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο, και επιτρέψτε μου να πω αυτό, είναι ξεκάθαρο ότι... Είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε περισσότερο και όχι λιγότερο δημόσιο χώρο. Είναι ξεκάθαρο ότι η πανδημία μας έδειξε πόσο κρίσιμος είναι ο δημόσιος χώρος μέσα στις πόλεις μας. Όποιος νομίζει ότι ο κόσμος μπορεί να κάνει 5 μήνες καραντίνα ή να μείνει κλεισμένος στα σπίτια του, σε 50 τετραγωνικά σπίτια μέσα στην Αθήνα, και να μην κάνει χρήση στα πάρκα, στις πλατείες κτλ., προφανώς δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εννοείται ότι πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, γιατί ο ιός δεν έχει τελειώσει. Μόλις χθες ακυρώθηκε η εφημερία σε ένα ολόκληρο νοσοκομείο στο Ελπής. Προφανώς το γνωρίζετε και από το ρεπορτάζ σας, γιατί ακριβώς υπήρξαν κρούσματα και το μισό νοσηλευτικό προσωπικό του Ελπής αυτή τη στιγμή είναι σε καραντίνα. 30 άνθρωποι από γιατροί και νοσηλευτές είναι σε καραντίνα. Άρα ξεκάθαρα δεν έχουμε τελειώσει με όλη αυτή την απειλή και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται και με όρους υποκρισίας. Γιατί όταν γίνεται με όρους υποκρισίας, κυρία Γιάμαλη, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι τελικά ο κόσμος σταματάει να ακούει και τις οδηγίες. Ο κόσμος σταματάει να εμπιστεύεται αυτά τα οποία ακούει, γιατί καταλαβαίνει ότι υπηρετούν σε σκοπιμότητες και όχι στο στόχο να προασπίσουν τη δημόσια υγεία. Κύριε Πλεύρη, ακούσατε τον κύριο Ηλιόπουλο. Φαίνεται πως στην Κυψέλη και στην Αγία Παρασκευή κολλάει, αλλά στην Ομόνια δεν πολύ κολλάει όταν κάνουμε εγγένεια. Τι απαντάτε? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Ηλιόπουλο ότι πραγματικά από τη δίκη του Ιωπαλού θα πρέπει να πάρουμε γενικότερα το μήνυμα της βίας που υπάρχει και ειδικά στα σεξουαλικά ιδεχθή εγκλήματα. Και γι' αυτόν τον λόγο, κατά την άποψή μου, κακώς και ήταν άστοχο το γεγονός ότι μειώθηκαν οι ποινές σε αυτά τα αδικήματα. Όχι ότι είναι μόνο ποινικό το θέμα, αλλά οπωσδήποτε το μήνυμα είναι αυτό. Θεωρώ ότι πέρα από την όποια ατυχία μπορεί να υπάρξει στη δήλωση, παρέμβαση δεν είναι και το εξήγησε. Και πάμε σε αυτό, κύριε Ηλιόπουλε. Θα διαφωνήσω μαζί σας το εξής. Εγώ μπορώ να καταλάβω τον αυθόρμητο κόσμο, ο οποίος μπορεί να κατέβει και να σου πει ότι σε συνθήκες καραντίνας θέλω να βγω έξω και να βρεθώ στην πλατεία. Ειδικά ο Άγιος Γεώργιος στην Κυψέλη δεν είναι αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα έχουμε ξεκάθαρη κατάσταση και εδώ πέρα είναι η αφίσα. Την έχω στο κινητό μου, δεν φαίνεται, αν θέλω να σας τα διαβάσω. Στο δρόμο θα σπάσουμε τον δρόμο. Και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έγινε στον Άγιο Γεώργιο στην Κυψέλη είναι μια ιδεολογική κατεύθυνση. Μετά την επίθεση θα μου απαντήσετε. Ήταν Παρασκευή και βγήκε το Σάββατο. Όμως το νόημα της αφήσας και θα απαντήσετε. Ναι, δεν θέλω να σας διακόψω, απλά να είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ξέρω, θα το απαντήσετε. Όμως
η Κυψέλη και το συγκεκριμένο αφήσα και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί πέρα, ο βασικός στόχος ήταν ένα ιδεολογικό περίγραμμα κατά πόσο μπορούν να βγουν τραπεζοκαθίσματα από τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Κυψέλη και έχουν πληγεί, και μάλιστα οι επιχειρηματίες επώνυμα κατήγγυλαν και στο αστυνομικό τμήμα ότι δέχτηκαν απειλές ότι και 1 Ιουνίου που θα ανοίξει η εστίαση, εάν τολμήσουν να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία, θα τις καταστρέψουν τις επιχειρήσεις τους. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ, κυρία Γιάμαλη, να μπω και να πω ότι εκεί πέρα που υπήρχε στις πλατείες απλός κόσμος για να πιει μια μπύρα χωρίς ιδεολογικό κίνητρο και αυτά, θα πρέπει να υπάρχει μια προσοχή και μαζί στο ραδιόφωνο, μαζί σας το συζητήσαμε αυτό το θέμα και εκεί μπορώ να καταλάβω ότι θα πρέπει οποιαδήποτε παρέμβαση να είναι συμβουλευτική και νουθεσίας. Εκεί όμως οι παρεμβάσεις γίνονται με άλλο υπόβαθρο, το οποίο αυτό υπόβαθρο έχει ένα στοιχείο ότι εμείς θα επιβάλλουμε αυτό που δεν καταλαφέραμε στην πλατεία, και αν τολμήσετε επιχειρηματίες που πληρώνετε για να έχετε τραπεζοκαθίσματα εκεί πέρα να βγάλετε, θα έχετε τη δική μας οργή και λίγο πολύ έρχονται σαν ταβατζίδες της περιοχής να επιβληθούν στην πλατεία, και αυτό είναι το φαινόμενο. Την Αγία Παρασκευή δεν την ξέρω, ούτε έχω ασχοληθεί αν έχει τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά στον Άγιο Γεώργιο στην Κυψέλη αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, έχει υπέρα, όχι το πολιτικά, έχει εγκληματικά χαρακτηριστικά, διότι κανένας δεν μπορεί να έρχεται και να επιβάλλεται όταν νόμιμα η πολιτεία έχει δώσει τραπεζοκαθίσματα, και άμα δείτε ούτε μέσα από λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο που παράλληλα έρχονται εκεί πέρα και συνδέονται και κάποιοι ποινικοί, θα έρθουν να επιβάλλουν με τη βία απόψεις. Εκεί πέρα, με συγχωρείτε, έχουμε άλλο περιστατικό. Πλατεία Γιάφκα περιγράφεται, για να καταλάβω. Ναι, περιγράφω ότι ουσιαστικά κόσμος που από τα Εξάρχεια σιγά σιγά φεύγει και πηγαίνει σε άλλες περιοχές, βρήκε ένα πρόσχωρο έδαφος στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου ήδη όταν είχε γίνει η ανάπλαση, γιατί τότε ήμουνα δημοτικός σύμβουλος. Από τότε οι λεγόμενες συλλογικότητες ενοχλούνταν, γιατί ναι, ήταν πολιτική βούληση ότι θέλαμε στη συγκεκριμένη πλατεία, για να υπάρχει μια ανάπτυξη που δεν πατούσε άνθρωπος, να μπορούν να υπάρχουν και τραπεζοκαθίσματα ώστε να υπάρχει περισσότερος κόσμος και να μην φτάσει η Κυψέλη αυτό που ζούμε σήμερα, να είναι μόνο στη Φωκίωνος και να φοβάται κάποιος να κυκλοφορεί πάνω και κάτω από την Αχαρνών και πέριξ της Φωκίωνος, ακόμα και στην Αγία Ζώνη να σκέφτεται ο άλλος να πάει. Έτσι είχαμε αποφασίσει η πλατεία Αγίου Γεωργίου να αναπλαθεί και να μπουν τραπεζοκαθίσματα. Αντιδρούσαν κάποιοι τότε, και τότε τώρα βρίσκουν την ευκαιρία. Εκεί, με συγχωρείτε, όταν παρανομεί ο άλλος θα αντιδράσει. Κύριε Πλεύρη, κάνετε για ένα κοινωνικό φαινόμενο τόση ώρα μια πολιτική, ιδεολογική και κοινωνιολογική ανάλυση. Δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο. Το σημερινό γεγονός είναι ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ενώ είναι αυτός ο οποίος επίσης μαζί με την κυβέρνηση, ακολουθώντας και την κυβέρνηση, λέει παρακαλώ καθίστε σπίτι σας και προσέξτε, κάνει μια τέτοια εκδήλωση μαζική. Αυτό είναι το σημερινό θέμα. Μαζική εκδήλωση. Έχουμε γι' αυτό πολιτική ανάλυση, πολιτική, ιδεολογική, κοινωνιολογική. Όχι, προσέξτε. Δεν σας είπα για την πλατεία Βαρνάβα, που στην πλατεία Βαρνάβα πραγματικά έβγαινε κόσμος να πιει μια μπύρα. Και βλέπετε ότι εκεί πέρα δεν έγινε τίποτα για να μειώσει τάσεις. Η πλατεία Αγίου Γεωργίου είχε άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό που λέτε με τον κύριο Πακογιάννη, τι έκανε? Ούτε επίσημα εγγένεια, ούτε τίποτα δεν έγιναν. Άνοιξε η πλατεία. Πολύ γρήγορα πήγαν. Βλέπουμε οργάνωση. Βλέπουμε κόσμο, εκατοντάδες να είναι εκεί, μπορεί χιλιάδες. Χίλιοι, ξέρω εγώ, να είναι. Οι βουλευτές δεν παρευρεθήκαμε. Σας βλέπω πολύ ευαίσθητο στο να μαζευτούν κάποια άτομα στην πλατεία Ομονίας. Και από την άλλη πλευρά, μια τόσο μεγάλη πολιτική ανάλυση από εσάς προηγουμένως για την πλατεία, για το τρίγωνο του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Για έναν τυχαίο λόγο, όλη η ενόχληση είναι αν μαζευτούν 10 πιστοί σε εκκλησία ή αν θα γίνει περιφορά του επιταφείου. Και στις πορείες τις οποίες γίνονται και στα συλλαλητήρια, στις συγκεντρώσεις που γίναν, εκεί πέρα όλα καλώς. Γιατί υπάρχει το δικαίωμα. Και μου λέτε τώρα για τα εγγένεια, αν μαζεύτηκε κάποιος κόσμος. Δεν σας είπα ούτε καλός ούτε κακός. Εγώ να σας πω κάτι. Ένας όταν ανοίγει η πλατεία, θεσμικός, με συγχωρείτε, όταν ανοίγει η πλατεία Ομονίας,
Είναι καλό, είναι συμβατό με αυτό που λέει η κυβέρνηση. Εγώ λέω ότι κακώς έγιναν κινητοποιήσεις χωρίς τα σχετικά μέτρα προστασίας, κύριε Πλεύρη, αλλά λέω ότι κακώς γίναν και εγγένεια χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα. Αλλά σας λέω ότι τα εγγένεια, και επειδή μίλησα και σήμερα προσωπικά και με τον Δήμαρχο, και η επιθυμία του ήταν να μην παρευρεθούμε και δεν έγιναν και επίσημα εγγένεια. Τώρα από εκεί πέρα, όταν πληροφορήθηκε ο καθένας ότι ανοίγει η πλατεία Ομονίας, θα περάσει από την πλατεία Ομονίας. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να δίνει το καλό παράδειγμα ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη με μάσκες και αποστάσεις, ιδίως όταν ετησίεται πρόστιμο 150 ευρώ. Πήγαμε και βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης, αυτό δίνουμε και αυτό το παράδειγμα. Αλλά με συγχωρείτε, σε έναν ολόκληρο σχεδιασμό, τουλάχιστον στο υγειονομικό κομμάτι, στην οικονομία από να κάνουμε μια εδώ μεγάλη εκπομπή κουβέντα. Λέμε μπράβο για το υγειονομικό και για το lockdown. Στο υγειονομικό κομμάτι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να κοιτάμε τώρα, δηλαδή, έχουμε κάνει και βλέπετε ότι γίνεται μια προσπάθεια ακόμα και οι παραλίες που θα ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν. Και μετά από 2 μήνες ο κόσμος ξέρουμε ότι είναι πιο πιεσμένος και είναι πιο δύσκολο, ειδικά όταν βλέπει ότι πηγαίνει καλά το φαινόμενο. Φωνάζουμε, λέμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά. Να ακούσουμε και τον κύριο Ηλιόπουλο σχετικά. Θα ήθελα και το σχόλιο σας επ' αυτόν που είπε ο κύριος Πλεύρης, που έδωσε όχι πολιτικά αλλά εγκληματικά χαρακτηριστικά στις συναθρήσεις της Κυψέλης και στον τρόπο που λειτουργούν εκεί οι, πώς τις είπατε, κοινωνικές ομάδες, κινήματα. Συλλογικότητες, με συγχωρείτε, για να είμαι σωστή. Σε εισαγωγικά οι συλλογικότητες. Σε εισαγωγικά λοιπόν, πάμε να μας σχολιάσει και ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης. Η πλατεία Αγίου Γεωργίου είναι μία από τις πιο ζωντανές πλατείες της πόλης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν υπήρχαν τέτοια εγκληματική δράση, ο κύριος Πλεύρης πρέπει να εξηγήσει γιατί η κυβέρνησή του δεν έχει συλλάβει κανένα. Ένα αυτό. Δεύτερο, η αφίσα στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης βγήκε αφού έγινε η βίαιη επίθεση αστυνομίας, που είχε κατάληξη 5 συλλήψεις, εντελώς στοιχεία των 5 ανθρώπων που οι αστυνομικοί ξυλοκόπησαν. Έστω ότι η παρέμβαση έγινε, γιατί αρχικά υπόθηκε ότι η παρέμβαση έγινε για καθαρά υγειονομικούς λόγους, γιατί συνοστιζόντουσαν. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς συνεισφέρει στο συνοστισμό η κρότου του λάμψης και το ξύλο. Ίσως κάποιος ο οποίος είναι λοιμοξιολόγος να μπορέσει να μου το εξηγήσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να το εξηγήσει ο κύριος Πλεύρης. Εγώ λυπάμαι, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεύτερο κομμάτι. Αυτός ο οποίος πραγματικά είναι εγκληματική οργάνωση και διαλύει την εστίαση, αν θέλουμε να μιλήσουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί αυτά τα οποία άκουσα από τον κύριο Πλεύρη είναι θεωρίες συνωμοσίας, αντάξεις για το τσιπάκι του Bill Gates κτλ. Άρα δεν μπορώ να συνεισφέρω κάτι περισσότερο στη συζήτηση. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το ποιος πραγματικά διαλύει την εστίαση, εγώ σας ζητάω να κάνετε αύριο ένα αφιέρωμα και να βγάλετε τους ανθρώπους της εστίασης. Έχουμε βγάλει τον κύριο Δαβερόνη εδώ, τον πρόεδρο. Τους ανθρώπους της εστίασης που συναντήσαμε σήμερα, γιατί σήμερα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συναντήσαμε το συντονιστικό, το οποίο εκπροσωπεί περισσότερα από 300 μαγαζιά που έχουν σχεδόν 2.000 ανθρώπους στο κέντρο της πόλης, να σας πούνε για το ποιος διαλύει την εστίαση στην πόλη. Και όταν μιλάμε για την εστίαση, μιλάμε για 350.000 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε αναστολή. Και την εστίαση αυτή τη στιγμή την διαλύει κυριολεκτικά η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Και αν συγκρίνουμε τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με τα οικονομικά μέτρα τα οποία παίρνονται σε όλη την Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο γιατί θα φτάσουμε μια έφεση η οποία μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 10%. Αυτή η ύφεση έχει τη σφραγίδα της ελληνικής κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης που έχει πάρει άμεσα δημοσιονομικά μέτρα μόλις 3%. Αυτή είναι η παρέμβασή της με βάση τα επίσημα στοιχεία που η ίδια έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 2020, άρα δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Είναι μια παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης που έχει επιλέξει να επιδοτεί την ανεργία αντί για την εργασία, άρα να τσακίζει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, και αυτοί οι άνθρωποι μετά προφανώς να μην μπορούν να στηρίξουν ούτε την εστίαση ούτε τους άλλους κλάδους. Και άρα, αν θέλουμε να βρούμε μια συμμορία εντός ή εκτός εισαγωγικών, η οποία διαλύει την εστίαση και διαλύει και τον παραγωγικό ιστό αυτής της χώρας, καλό είναι να αφήσουμε τις θεωρίες συνωμοσίας και να ασχοληθούμε με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Να πάμε στα της οικονομίας αμέσως μετά το διάλειμμα, Σπύρο μου, παράκληση, γιατί μας πιέζει η ροή. Κύριε Πλεύρη, κύριε Ηλιόπουλε, παραμένετε και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα, μετά της οικονομίας. Πάμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Πλεύρη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Ηλιόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σταθερά εδώ στο στούντιο ο Σπύρος Σουρμελίδης. Σπύρο μου, ο λόγος σε εσένα. Είχες ερωτήματα και σε διέκοψα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Στον κύριο Ηλιόπουλο. Στον κύριο Ηλιόπουλο, επειδή μετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο,
Εγώ απλά θα επιμείνω δημοσιογραφικά σε αυτό, κύριε Λιόπουλο, αν δούμε και τον κύριο Λιόπουλο. Ναι. Ναι. Τον έχουμε. Σας ακούω. Αυτή η, εν πάση περιπτώσει, σήμερα εκδήλωση που δεν ήταν εκδήλωση, τα εγγένεια που δεν ήταν και τόσο εγγένεια θα ξαναγίνουν από ό,τι καταλαβαίνω. Στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε κάποια ενημέρωση, το συζητήσατε, ήταν κάποιος, ήταν καλεσμένοι, οι παρατάξεις ήξεραν για το θέμα, για το γεγονός, δεν ήξεραν, συμφώνησαν, διαφώνησαν. Τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Σήμερα μας ήρθε μια πρόσκληση. Ορίστε. Μας ήρθε πρόσκληση σήμερα, αν δεν κάνω. Σήμερα ή χθες μας ήρθε πρόσκληση για την σημερινή εκδήλωση. Καμία άλλη συζήτηση δεν έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Όχι, δεν είχε συζητηθεί πολύ νωρίτερα το σχέδιο για την πλατεία. Το πώς θα γινόντουσαν τα εγγένεια. Ο αρχικός σχεδιασμός, μάλιστα, ήταν η πλατεία να ανοίξει πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, οκ. Okay. Τώρα σας ήρθε απλώς μια πρόσκληση. Και φαντάζομαι ότι. Αλλά οι παρατάξεις δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν. Όχι. Ούτε συζήτηση υπήρξε, ούτε κάποια διαδικασία εμπλοκής. Μάλιστα. Ήταν μια απόφαση της διοίκησης το πότε θα γίνει η σημερινή εκδήλωση. Μάλιστα. Μάλιστα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα της οικονομίας. Δώσατε μια γεύση πριν εσείς, κύριε Ηλιόπουλε. Θέλω όμως να πάω στον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, κάθε βράδυ σε τούτη εδώ την εκπομπή λαμβάνουμε εκατοντάδες mail από τον κόσμο. Είτε είναι σερβιτόροι, εποχικοί εργαζόμενοι, είτε είναι μακροχρόνιοι άνεργοι από αυτούς που δεν πιάνουν τα μέτρα που εσείς δώσατε, που είναι του τελευταίου, για τους μακροχρόνιοι ανέργους του τελευταίου έτους, από τον Απρίλιο του 19. Είτε είναι άνθρωποι που εργάζονται με τίτλους κτήσης, δηλαδή όλες οι κατηγορίες που αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο συνήγορος του πολίτη. Αλλά και άνθρωποι με επιχειρήσεις, αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Άνθρωποι που ζουν από το μισθό τους, από την επιχείρησή τους, που έχει και κάποιους εργαζόμενους. Όλος αυτός ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανήσυχος. Γιατί είτε είναι εκτός μέτρων, είτε θεωρεί τα μέτρα ανεπαρκή. Και ρωτώ, μήπως κάτι πάει στραβά στο σχεδιασμό σας? Γιατί δεν γίνεται όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες. Και μέσα σε αυτές επιμένω και η μεσαία τάξη, την οποία προεκλογικά και καλώς κάνατε σημαία και σας έδωσε και τη νίκη, έτσι. Μήπως τους έχετε στο περιθώριο? Όχι, δεν τους έχουμε καθόλου στο περιθώριο. Είναι λογικό ότι όταν έχουμε ένα φαινόμενο συγκυριακό μεν, αλλά φοβερά βαθύ, όπως ήταν αυτή η πανδημία και το lockdown σε παγκόσμιο επίπεδο για δύο περίπου μήνες, ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Ειδικά δε η ελληνική οικονομία έχει την απόλυτη εξάρτηση με τον τουρισμό και καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι, και αυτό έγινε τις μέρες που είδαμε τώρα και ευτυχώς σε μια πρώτη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πήγε στο απόλυτο κλείσιμο του τουριστικού προϊόντος που υπήρχε μια ανησυχία, αλλά έγιναν δεκτές πολλές από τις ελληνικές θέσεις. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο εάν και εφόσον και για ποιο διάστημα θα καταφέρουμε το τρίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο να υπάρξει τουριστική σεζόν στη χώρα, διότι αυτό θα επηρεάσει και την ύφεση μέχρι το τέλος του χρόνου. Επ' αυτού, κύριε Πλεύρη, είναι δήλωση της τελευταίας στιγμής, οπότε μπορεί να μην την έχετε παρακολουθήσει. Έσκασε δήλωση ότι ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο κύριος Κόντε, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην περίπτωση δημιουργίας τουρισμού διαφορετικών ταχυτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, όλες αυτές οι διμερείς συμφωνίες που καλώς προσπαθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση και επαναλαμβάνω καλώς προσπαθεί να τις κάνει με χώρες και όπως το Ισραήλ και όπως η Γερμανία και είδαμε το σχέδιο σήμερα, φαίνεται ότι βρίσκει φρένο από τον υπόλοιπο Νότο, όπως είναι μια χώρα όπως η Ιταλία. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Και πολύ. Ναι, ακούστε, γιατί προφανώς γι' αυτό σας λέω ότι αυτή είναι μια δυναμική διαδικασία, διότι ακόμα και αν όλα καλά πάνε, κανείς δεν είναι σίγουρος αν τελικά θα επιλέξει ο τουρίστας φέτος το καλοκαίρι να σηκωθεί να φύγει από την ασφάλεια του σπιτιού του και της πατρίδας του και να πάει σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα αν θέλετε και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που στο παγκόσμιο γίγνεσθε έχει περάσει ως μια χώρα που διαχειρίστηκε σωστά τον κορονοϊό. Είναι όμως κρίσιμο αυτό για την ελληνική οικονομία? Προφανώς και είναι. Διότι το τι ύφεση θα έχουμε και ποιο θα είναι στο τέλος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό εάν θα καταφέρουμε να σώσουμε την τουριστική σεζόν. Μήπως πρέπει να ασχοληθούμε λοιπόν και με τους συμπατριώτες μας να πάνε διακοπές, στο να κινηθεί κάπως η αγορά? Και αυτό είναι σημαντικό, αλλά το καταλαβαίνετε ενδεχομένως και καλύτερα από μένα ότι είναι τελείως διαφορετική ανακοίνωση ενός εσωτερικού χρήματος και τελείως διαφορετικό να έρθει χρήμα από κάπου αλλού που δεν το υπολογίζω. Λέω για να σώσουμε οτιδήποτε, αν σώζεται. Τι λέμε λοιπόν τώρα? Πάμε τώρα σε αυτήν κατεύθυνση. Σε αυτήν κατεύθυνση η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε τον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Σε μια πρώτη φάση που ήταν το πρώτο δίμηνο, στήριξε
το σύνολο των επιχειρήσεων, είτε με την υπαγωγή στα 700 ευρώ, με άλλα μέτρα να μην τα επαναλαμβάνουμε, και σε ένα επόμενο στάδιο προσπαθεί με τα χρήματα τα οποία υπάρχουν και κυρίως με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν από την Τράπεζα Επενδύσεων και με την εγγύηση του ελληνικού κράτους, αλλά και μέσω ΕΣΠΑ, να στηρίξει όλες τις επιχειρήσεις, να πάει πίσω και όλες τις υποχρεώσεις, ώστε σε αυτήν την κρίση να μην μπορέσουν να πληρώσουν. Ποια είναι η διαφωνία μας, αν θέλετε, με την αξιωματική αντιπολίτευση? Η βασική μας διαφωνία είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα, εκτός του ότι θεωρούμε ότι σφάλει στο πρόγραμμα και στο σχεδιασμό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπολογίζει σε έσοδα που δεν τα έχει αυτή τη στιγμή η χώρα, διότι πηγαίνοντας πίσω όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, δεν έχουμε τα χρήματα που υπολογίζει ότι έχουμε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί παράλληλα χάνονται όμως, οι εισφορές, λέτε. Χάνονται εισφορές και δεν πληρώνονται εισφορές, και προφανώς στην εμβάθυνση της κρίσης δεν έχεις και τα φορολογικά έσοδα που περιμένεις. Άρα ο σχεδιασμός, αν θέλετε, είναι πιο αισιόδοξος από αυτό το οποίο τελικά θα έχει η ελληνική οικονομία. Αυτό είναι σε μια πρώτη φάση. Σε μια δεύτερη φάση, που και πρέπει να το πούμε με ειλικρίνεια και στον ελληνικό λαό, δεν ξέρουμε το βάθος αυτού του φαινομένου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή χρειαστεί η χώρα να κάνει το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ένα δεύτερο γύρο lockdown, δεν πρέπει να υπολογίζουμε συνολικά τα οικονομικά με έναν τέτοιο τρόπο? Η κυβέρνηση λοιπόν κάνει έναν συνολικό σχεδιασμό, και να σας πω κάτι, κυρία Γιάμαλη. Προφανέστατα, όταν έχει γίνει μια διάλυση συνολική σε συγκυριακό φαινόμενο, γιατί ελπίζουμε ότι αυτό το φαινόμενο στη λήξη του θα δημιουργήσει και συγκυριακά ένα θετικό πρόσημο και μια θετική ανάπτυξη που θα καλύψει το κενό, αλλά σε αυτό το φαινόμενο το οποίο ζούμε τώρα, προφανώς θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το φαινόμενο. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να συμβεί σε έναν, δύο, τρεις μήνες. Νοικοκυρεμένη άρα η προσέγγιση σας. Άρα προσεγγίζουμε να στηρίξουμε όσο μπορούμε, να δώσουμε όλες τις δυνατότητες και παράλληλα να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί και κάτι χειρότερο. Ένα ερώτημα πριν μιλήσει ο κύριος Ιλιόπουλος, θα σας απαντήσει για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι. Κύριε, επειδή γνωρίζετε το χώρο σας πολύ καλά, τελικώς οι συνάδελφοί σας ανά την Ελλάδα πήραν αυτά τα 600 ευρώ? Προσέχτε, θα σας πω τώρα ποιο είναι το πρόβλημα και εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Θεωρώ ότι οι δικηγόροι, χωρίς να υποτιμήσω τους άλλους κλάδους, τους επιστημονικούς πλήττονται πολύ περισσότερο, γιατί θα το μάθατε και σήμερα ότι τα ποινικά δικαστήρια ξεκινάνε από 1η Ιουλίου. Από 1η Ιουλίου. Καλά, δεν είναι ότι η οικοδομία έχει πάρει φωτιά και ότι οι αρχιτέκτονες τρέχουν να χτίζουν, να ρίχνουν μετά. Όχι, αλλά δεν. Προφανώς, αλλά θέλω να σας πω ότι ο γιατρός, τέλος πάντων, όλοι στην κρίση όλοι το πληρώνουν, αλλά όταν σου είναι κλειστό το δικαστήριο, με ακόμα και το παραμικρό να κάνεις, ναι, δηλαδή έστω και ένα πιστοποιητικό πολιτικός μηχανικός, κάτι θα πάει να κάνει, προφανώς πλήττεται από όλη την κλίση. Ο δικηγόρος όμως έχει ότι το βασικό στοιχείο της εργασίας του κλείνει. Τι γίνεται τώρα? Βλέπετε ότι τα ποινικά δικαστήρια πάνε από 1η Ιουλίου, τα αστικά από 1η Ιουνίου, δηλαδή κυρίως ο κλάδος των δικηγόρων θα πάει ένα τρίμηνο. Τα 600 ευρώ νομοθετικά τα έχουν πάρει. Σε πραγματικό επίπεδο, πώς μπήκαν και λάθη που γίναν, και θα τα γνωρίζετε και όλα έχουν γίνει, δεν γνωρίζω τελικά πώς έχει ολοκληρωθεί. Προφανέστατο σχεδιασμός ήταν να δοθεί και είναι μια ολόκληρη κουβέντα και για τα 800 ευρώ του Μαΐου, γιατί το Μάιο παραμένουν κλειστά τα δικαστήρια. Και κατά δεν είναι 800 ευρώ, είναι 533, θα μου επιτρέψετε, 533 κύριε. Είναι Μάρτιος με τέλη Απριλίου, ο Μάιος είναι 800. 45 μέρες όμως πιάνει. Λοιπόν, τι εννοείται 45 μέρες πιάνει? Εννοώ το 800 πιάνει δυστυχώς 45 μέρες. Ναι. Αυτό λέω. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλο, ακούσατε τον κύριο Πλεύρη και την πολύ στοιχειοθετημένη, πρέπει να πω, κριτική του. Είπε ότι το πρόγραμμα έχει σφάλματα το δικό σας, το μένουμε όρθιοι, γιατί δεν υπάρχουν έσοδα στα κρατικά ταμεία, άρα υπολογίζεται λίγο χωρίς τον ξενοδόχο. Λέει ότι τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, οπότε η κυβέρνηση έχει μια γραμμή πιο βλέποντας και κάνοντας, και αυτή είναι η σωστή γραμμή, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει άλλο κύμα πανδημία στο φθινόπωρο, το χειμώνα, πότε θα υπάρξει. Λογικά μου ακούγονται. Ωραία. Να ξεκινήσω από τον φρονίμων τα παιδιά. Ναι. Και ότι μπορεί να υπάρχει δεύτερο κύμα πανδημίας. Αναρωτιέμαι αν μπορεί να υπάρχει δεύτερο κύμα πανδημίας, σε ποιο σχεδιασμό τότε εγγράφεται στο δεύτερο κύμα πανδημίας η τροπολογία του κύριου Χατζηδάκη για Golden Boy στο δημόσιο με 8.000 μισθό το μήνα. Λέτε για την εταιρεία υδρογονανθράκων. Ακριβώς. Ναι. Αναρωτιέμαι σε ποιο κύμα πανδημίας
εγγράφεται ο υπερδιπλασιασμός του μισθού του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΗ, που πλέον ξεπερνάει τις 300.000 το χρόνο. Αναρωτιέμαι που εγγράφεται. Αναρωτιέμαι σε αυτό το κύμα πανδημίας πώς μια χώρα μπορεί να επιλέγει να ενισχύσει τους μακροχρόνια ανέργους με 60 εκατομμύρια, όσους ενίσχυσε, και με 84 εκατομμύρια τα κέντρα κατάρτισης. Δείτε λίγο την αναλογία. Αφού το πήραν πίσω, κύριε. Τα λεφτά θα πάνε. Το ότι ακυρώθηκε η κατάρτιση δεν σημαίνει ότι ακυρώθηκε το πρόγραμμα. Έχετε δει εσείς κάπου κάτι νομοθετικό το οποίο ακυρώνει το πρόγραμμα? Δεν έχει ακυρωθεί το πρόγραμμα. Να μας το απαντήσει αυτό ο κύριος Πλεύρης, αν έχει εικόνα. Δεν έχει ακυρωθεί το πρόγραμμα. Κύριε Λεοπούλου, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Για να γίνει πρόγραμμα, θα πρέπει να κάνουν κατάρτιση. Αφού δεν θα γίνει κατάρτιση. Αν μπορώ να συνεχίσω, γιατί νομίζω ότι έχω σεβαστεί. Συγγνώμη, κύριε Λεοπούλου. Απολύτως, ελάτε. Επίσης, αν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε τόσο σοβαρά λάθη, νομίζω ότι ο κύριος Σταϊκούρας με χαρά θα τα εξηγούσε στον κύριο Τσακάλου σε κάποια δημόσια συζήτηση. Απλά εδώ υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Ότι δεν έχει γίνει καμία δημόσια συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Τσακαλώτο. Γιατί ο κύριος Σταϊκούρας ξέρει πολύ καλά ότι αν γίνει αυτή η συζήτηση σε ένα κανάλι, παραδείγματος χάρη, αν εσείς φιλοξενούσατε σε ένα πάνελ το Σταϊκούρα. Κρούεται ανοιχτές σφαίρες, κύριε Ηλιόπουλο. Είμαι σίγουρος. Ότι θα φαινόταν όλη η γύμνια του κυρίου Σταϊκούρα και του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Να πάρουμε τα οικονομικά από την αρχή. Γιατί η αρχή, ξέρετε ποια είναι? Η αρχή είναι πώς έκλεισε το 2019. Η Νέα Δημοκρατία πήρε την ελληνική οικονομία με 2,8 ανάπτυξη, στοιχεία της Ελστάτ δεύτερο τρίμηνο, και έκλεισε τη χρονιά με 1% ανάπτυξη. Πάλι επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. 2,8 σε 1. Πριν μπούμε στο κορονοϊό. Λέτε πριν την πανδημία. Ακριβώς. Πώς έκλεισε το 19. Άρα τα πράγματα ήδη είχαν αρχίσει να πηγαίνουν άσχημα. Μπαίνουμε μέσα στην κρίση. Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Ακριβώς τη συνταγή που χρεοκόπησε ακόμα περισσότερο τη χώρα το 12. Σου λέει ότι θα αντιμετωπίσω το οικονομικό πρόβλημα με το να κάνω πιο ελαστική την αγορά εργασίας. Αντί να επιδοτήσω την εργασία, επιδοτώ την ανεργία. Το 2012, αν θυμάστε, σε ένα βράδυ μειώθηκε ο κατώτατος μισθός μείον 23 και φτιάχτηκε και ο υποκατώτατος μείον 32. Ο στόχος ήταν ότι αυτή τη μείωση θα κρατήσουμε την ανεργία. Η ανεργία έφτασε 28%. Τα 5 χρόνια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μειώσαν την ανεργία σχεδόν 10 μονάδες. Και από ό,τι φαίνεται, 7 μήνες Νέας Δημοκρατίας θα είναι ικανό να ξαναγυρίσουν την ανεργία εκεί που την είχε αφήσει ο κύριος Βρούτσης. Γιατί από ό,τι φαίνεται, μάλλον έχει και κάποια ιδιαίτερη έφεση όταν αναλαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας να τα διαλύει όλα σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και εργασιακών δικαιωμάτων. Ποιο είναι το χαρακτηριστικότερο λάθος αυτή τη στιγμή της ελληνικής κυβέρνησης? Ότι ενώ θα μπορούσε να κάνει τώρα άμεσες δαπάνες, επιλέγει να κρατήσει αυτά τα χρήματα για μετά. Αυτό στα οικονομικά, για να χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο όρο, είναι κυριολεκτικά νοσία της αγέλης. Λέει ότι η μικρή θα κλείσετε. Ακούσαμε τον υφυπουργό να μιλάει για εταιρείες ζόμπι. Τον κύριο Ζαβό, λέτε. Οι μικρομεσαίες, το οποίο ήταν άρθρο του κυρίου Παπαχελά στην Καθημερινή, αλλά είναι ξεκάθαρο πως φεύγει η πολιτική γραμμή και το πλαίσιο ανάλυσης. Εταιρείες ζόμπι μικρομεσαίες. Άρα αφήνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα να συσσωρέσουν χρέη. Γιατί το να λες απλά ότι θα σου πάω κάποια χρέη αργότερα, αλλά δεν σου δίνω τη δυνατότητα να πληρώσεις εργαζόμενους, δεν σου καλύπτω το ασφαλιστικό κόστος κανονικά. Ενώ αν τώρα το κράτος έκανε αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει, κάλυπτε μισθούς και ασφαλιστικό κόστος, αυτό στο τέλος της ημέρας θα είχε λιγότερα έξοδα από ό,τι αν πάμε να το κάνουμε σε 4 και 5 και 6 μήνες. Η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά καταστροφική. Η Νέα Δημοκρατία έχει σήμερα τα ίδια μέτρα σήμερα που ο Πρωθυπουργός είπε στο CNN, και αν είναι να με διορθώσει ο κύριος Πλεύρης, ο Πρωθυπουργός είπε στο CNN ότι περιμένουμε ύφεση 10%. Έχει τα ίδια μέτρα που είχε ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο όταν περιμέναμε ύφεση 0,3%. Κανένας ορθολογισμός. Ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, ορθολογισμός του ισχυρού. Όποιος μπορεί να επιβιώσει, θα επιβιώσει. Οι υπόλοιποι στον Κεάδα, ξανακάνουμε την κρίση μια μεγάλη ευκαιρία για την αναδιάρθρωση, για να αναδιανέμουμε μισθό και εξουσία στους λίγους κόντρα στην κοινωνική πλειοψηφία. Είναι πολύ καλό και πιστέψτε με, το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάει καλά ο τουρισμός το καλοκαίρι. Αλλά θα ήταν καλό και θα περιμέναμε από την κυβέρνηση να έχει ένα πλαν B. Για το ενδεχόμενο που δεν θα πάει καλά ο τουρισμός το καλοκαίρι. Που δεν θα έρθουν οι Γερμανοί τουρίστες. Και ξέρετε, είναι καλό σε μια κατάσταση σαν τον κορονοϊό που ακόμα ξέρουμε πολύ λίγα για τον ιό, να μην δίνουμε πολύ γρήγορα εύσημα στον εαυτό μας. Ξαναλέω, μόλις χθες κατέρευσε ένα κεντρικό νοσοκομείο μέσα στην Αθήνα. Το ελπίζω.
Αυτό λέει και η κυβέρνηση, κύριε Λεόπουλε, ότι αν κάτι δεν πάει καλά, με τι λεφτά θα κάνω Plan B. Η λογική τους, όπως ακούγεται... Με την εξάρτηση απλά... που έχει η ελληνική οικονομία στον Άρα, τουρισμό, είναι εύκολο να μιλάμε για Plan B. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όσο περισσότερο αργούμε, τόσο πιο δύσκολα θα είναι η κατάσταση. Να σας το πω πολύ απλά. Είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα χτυπήσει σε τοίχο. Αυτό δεν το γλιτώνουμε. Το ζήτημα είναι αν θα χτυπήσουμε στον τοίχο με 90 χιλιόμετρα ή με 30. Δεν γίνεται τη στιγμή που ο συνοδηγός λέει στον οδηγό πάτα φρένο για να χτυπήσουμε με λιγότερα χιλιόμετρα, ο οδηγός να απαντάει μην ανησυχείς, ξέρω ένα καλό ορθοπαιδικό. Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Θα διαλυθούν τα πάντα και μετά θα δούμε ποιο θα είναι το σχέδιο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Να πάμε κατευθείαν στον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, ακούσατε τον κύριο Ηλιόπουλο. Λοιπόν, θα γυρίσω ακριβώς αυτό που είπε. Είναι ο οδηγός με τον συνοδηγό και ο οδηγός του λέει να πατήσουμε λίγο φρένο και ο συνοδηγός του λέει τον ξέρω τον ορθοπαιδικό, μην ανησυχείς, πάμε του γρου και ό,τι θέλει ας γίνει. Κυρία Γιαμαλή, το είπατε κι εσείς στον κύριο Ηλιόπουλο τώρα για το Plan B. Ο τουρισμός είναι το 20% του ΑΕΠ. Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Ναι, 25. Θα μπορούμε να διανοηθούμε. 30... εκατομμύρια κόσμος. Όπως κύριε Πλεύρη, τώρα το σχέδιό σας είναι ότι θα μας σώσει ο τουρισμός. Όχι, δεν είναι τέτοιο το σχέδιό μας, αλλά κύριε Λιόπουλε, το έχετε εσείς έχοντας συνέχεια. Άστε με να μιλήσω κι εγώ. Ναι, όχι, απλά απαντήστε με αυτή την ερώτηση. Πότε περιμένετε να μας πείτε το σχέδιο για τον τουρισμό. Το να έχετε θητεύσει στο Υπουργείο Εργασίας και να μην θεωρείτε λογικό ότι από τη στιγμή που ενδεχομένως οι μισές τουριστικές μονάδες μπορεί να μην ανοίξουν. Γιατί μπορεί να μην ανοίξουν από επιλογή. Ειδικά σε νησιά που δεν έχουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, προφανώς ο κόσμος που υπολογίζαμε ότι θα ήταν σε εργασία δεν θα είναι σε εργασία. Αποδεχόμαστε ότι ό,τι και να κάνεις εκεί πέρα και όποιος και να είναι τα κυβέρνησε. Είναι ο καπιταλισμός που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Είναι ο καπιταλισμός. Δηλαδή. Όχι, κύριε Γιάμαλη. Δεν είναι ο καπιταλισμός. Είναι λογικό τώρα και ένας ξενοδόχος να κάνει έναν υπολογισμό και να σου πει ότι δεν με συμφέρει να ανοίξω καθόλου την χρονιά. Το ξενοδόχο μπορεί να μην συμφέρει να ανοίξει, κύριε Πλεύρη, αλλά ο ξενοδόχος θα έχει, δεν ξέρω, 100, 200, 300 ανθρώπους προσωπικό. Πάμε τώρα, με αυτούς τι θα γίνει. Πάμε τώρα σε αυτούς τι θα γίνει. Σε αυτούς δηλαδή, με συγχωρείτε, διαφωνούμε στο μέτρο που έρχεται και λέει ότι αντί να πας και αν κάνεις part-time εκπεριτροπής εργασία και αυτά, κράτα τον εργαζόμενό σου για να πληρώσει τη διαφορά το κράτος, δηλαδή αντί για 10 ενδεχομένως ένα μαγαζί εστίασης με τα μέτρα που θα πάρθουν τα υγειονομικά να χρειάζεται 5 εργαζόμενους και κράτα 10 και να καλύψουμε τη διαφορά. Αυτό είναι επιδότηση της ανεργίας ή επιδότηση της εργασίας? Επιδότηση της εργασίας είναι. Και αντίστοιχα όλα τα μέτρα έρχονται να μπουν σε έναν πραγματικό κόσμο που σου λέει ότι εγώ θα στηρίξω, αλλά αποδέχομαι ότι υποχρεωτικά ό,τι και να κάνω από τη στιγμή που βάζω υγειονομικά μέτρα και δεν το αφήνω χύμα το πράγμα, δεν ανοίγω την εστίαση και λέω κανονικά τα τραπέζια, προφανώς ένα μαγαζί το οποίο δούλευε με 50 τραπέζια και τώρα θα δουλέψει με 15 τραπέζια, θα έχει ένα τελείως διαφορετικό τζίρο. Ναι, αλλά τι κάνεις με τους εργαζομένους και λέμε κράτα τους όλους και σου πληρώνουμε τη διαφορά στο μισθό. Αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι είναι επιδότηση ανεργίας ή είναι επιδότηση εργασίας. Και οτιδήποτε μέτρο ακούσουμε θετικό θα το βάλουμε, αλλά η κυβέρνηση με ειλικρίνεια μιλάει ότι κάνει τον σχεδιασμό της συνολικά γιατί δεν ξέρουμε. Από τη μία πλευρά λέμε για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Ηλιόπουλο που λέει να μην λέμε από τώρα ότι έχουν πάει όλα καλά και πράγματι, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να γυρίσει αυτό το φαινόμενο. Αλλά από τη μία όταν υπάρχει αυτό και λες ότι έχω το φαινόμενο και δεν ξέρω πώς θα γυρίσει το φαινόμενο, είναι και λογικό να πεις ότι έχω και δεν έχω. Το ρίχνω τώρα στην αρχή και ό,τι θέλει να γίνει στην πορεία. Δεν πρέπει να έχω σχεδιασμούς. Το Plan B τι είναι? Το Plan B, γιατί η ύφεση μπορεί να είναι στο 4,7 και φτάνουμε στο σημείο στο 4 και λέμε και μακάρι να είναι εκεί. Μπορεί να είναι και ο κύριος Τουρνάρας, αλλά ο κύριος Μητσοτάξης έχει γιατί... 10. Ναι, γιατί κυρία Γιάμαλη, είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να σας κάνει κανείς πρόβλεψη. Τι ύφεση θα έχει όταν η παγκόσμια οικονομία δεν ξέρει πώς θα πάει ο κορονοϊός, όταν η Ελλάδα δεν ξέρει αν τελικά... Κύριε Πλεύρη, πρέπει να έχετε σώσει... πρόβλεψη, κυβέρνηση και είστε. Ακόμα πρόβλεψη, η πρόβλεψη γίνεται. Μπορεί να... Εσείς τώρα κύριε Ηλιόπουλο, που έχετε περάσει από κυβερνητική θέση, γνωρίζετε πώς θα πάει... Και με όλο αυτό το βάρος σας λέω ότι πρέπει να έχετε πρόβλεψη με σενάρια. Μου συγκρίνατε πριν. Μου συγκρίνατε τρίμηνα. Και συγκρίνατε το τρίμηνο της ελληνικής οικονομίας του 2019 που έχει μέσα τον τουρισμό, δηλαδή το τρίμηνο
Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος με τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Είναι δυνατόν η ελληνική οικονομία σε οποιασδήποτε συνθήκες? Ποιο τρίμηνο πιστεύετε ότι θα μίλησα για το δεύτερο τρίμηνο. Το τρίμηνο που είχε μέσα. Ακούσατε, κύριε Πλεύρη, μίλησα για το δεύτερο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο, όσο θυμάμαι εγώ καλά, δεν έχει το καλοκαίρι. Πάλι είναι το δεύτερο τρίμηνο, κύριε Ηλιόπουλε, γίνονται όλες οι προσλήψεις. Γίνονται όλες οι προσλήψεις για την τουριστική περίοδο. Κύριε Πλεύρη, εσείς λέγατε με γραμμή 4% ανάπτυξη. Κύριε Πλεύρη, εσείς λέγατε προεκλογικά ότι θα εκλεγείτε και θα πάει 4% η ανάπτυξη. Και την πήρατε 2,8 και την πήγατε στο 1. Δεν σας θέω εγώ. Μπορούσε να υπολογίσει κανείς το φαινόμενο του κορονοϊού? Για να σας πει κανείς, μπορείς δηλαδή για προ-κορονοϊού. Μα εάν η ελληνική. Και εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω με υπόθεσεις. Μιλάω στον πραγματικό κόσμο. Αλλά προφανώς. Δεν κάνω καμία υπόθεση. Με τις δυνατότητες της Ελστάτ και βραχυκυκλώνουμε με τα στοιχεία της Ελστάτ. Δεν έχει καμία υπόθεση. Με τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, η φετινή χρονιά θα ήταν τρομακτική χρονιά για την ελληνική οικονομία. Όχι μόνο λόγω της Νέας Δημοκρατίας, γενικότερα και σε παγκόσμιο φαινόμενο. Πήγαινε να πάει μια πολύ καλή χρονιά. Προέκυψε ένα φαινόμενο και ξαφνικά βλέπετε ότι συνολικά η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε ύφεση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μας λέει, ό,τι έχεις και δεν έχεις, χωρίς να ξέρω πώς θα πάει αυτό το φαινόμενο, ρίχτω κύριε τώρα Αγιάμαλη, θα και ήθελα κάνουμε να μετά το σταυρό μας το Σεπτέμβριο. Κύριε Ηλιόπουλε, ο λόγος σε εσάς λοιπόν. Λοιπόν, η πρώτη απάντηση στο ότι έχεις και δεν έχεις. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει ταμιακά διαθέσιμα κοντά στα 40 δις. Αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει. Όχι, δεν έχει, κύριε Ηλιόπουλε. Κύριε Πλεύρη, τι να κάνουμε τώρα. Να πάει ο κύριο Σταϊκούρα. Να πάει ο κύριο Σταϊκούρα. Τα 16 είναι για το DSM, ναι. Πάμε παρακάτω. Έχω 40. Από τα 36 λοιπόν τα 16 είναι δεσμευμένα. Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή για 17-18. Ελάτε κύριε Ηλιόπουλε, ελάτε παρακάτω. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Ξαναλέω. Να πάει ο κύριο Σταϊκούρα όποτε θέλει σε μια δημόσια αντιπαράθεση με τον κύριο Τσακαλώτο και να μην κρύβεται. Και να απαντήσει στα οικονομικά στοιχεία γιατί κρύβεται ο κύριο Σταϊκούρα και κρύβεται συνολικά η κυβέρνηση πίσω από τον Σταϊκούρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα ταμιακά διαθέσιμα και δεν είναι το μαξιλάρι. Είναι άλλο τα ταμιακά διαθέσιμα, άλλο το μαξιλάρι. Όπου το μαξιλάρι χωρίζεται σε πράγματα δεσμευμένα και μη δεσμευμένα. Τα ταμιακά διαθέσιμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι της τάξης των 40 δις. Το να κάνει η κυβέρνηση μία δαπάνη άμεση δημοσιονομική 14 δις, δηλαδή μία δαπάνη που προσεγγίζει ας πούμε το 7% του ΑΕΠ, είναι μία απολύτως φυσιολογική δαπάνη με βάση το τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Εμείς δεν κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία γιατί θα έχει ύφεση. Εμείς τις κάνουμε κριτική γιατί θα έχει τη χειρότερη ύφεση στις χώρες του ΟΣΑ και αυτή η ύφεση θα είναι δικιά της πολιτική επιλογή, δικό της πολιτικό κατασκεύασμα. Όταν ερχόταν ο κύριος Μητσοτάκης και έλεγε μέσα στη Βουλή ότι προβλέψεις του κύριου Στουρνάρα, άλλος ένας πετυχημένος οικονομικός παράγοντας, είναι για 4%. Πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσίπρας και του είπε: εμείς κρατάμε το 4%. Οτιδήποτε πάνω από 4% γράψετε είναι δικό σας αποτέλεσμα. Αυτό το ένα. Πάμε τώρα στο εκπεριτροπής που υπερασπίζεται με τόση θέρμη ο κύριος Φλέβης. Αυτό έχει μια σημασία να μας το εξηγήσετε εσείς, γιατί έχετε περάσει από το Υπουργείο Εργασίας. Ωραία. Τι λέει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Ότι σας δίνω για άλλους 6 μήνες σε όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο σε πληττόμενους κλάδους, τη δυνατότητα να βγάζετε εκπεριτροπή στους εργαζόμενους μέχρι 50%. Δηλαδή να δουλεύεις μισό μήνα, να παίρνεις μισό μισθό. Θα επιδοτεί μετά ένα κομμάτι του μισθού, όχι το σύνολο του μισθολογικού. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έπαιρνε ένα χιλιάρικο, που τώρα θα παίρνει 500 ευρώ για τις 2 εβδομάδες που θα δουλεύει, με τι μισθό θα καταλήγει τελικά μαζί με την επιδότηση του κράτους? Στην καλύτερη περίπτωση θα ξεκινάει με μείον 20%. Μάλιστα. Στην καλύτερη περίπτωση. Και καταλαβαίνετε 800 εσείς ευρώ. Ακριβώς. Και καταλαβαίνετε εσείς μετά το σπιράλ, το υφεσιακό σε όλη την οικονομία. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι κάνει η κυβέρνηση, και εδώ είναι αυτό το οποίο ξεπερνάει κάθε όριο. Δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να λένε ψέματα για την εκπεριτροπή. Όπως έχει παραδεχτεί δημόσια ο κύριος Βρούτσης, ακριβώς επειδή τους έδωσε τη δυνατότητα να δηλώνουν ποιοι εργάστηκαν εκπεριτροπή και πώς εργάστηκαν στο τέλος του μήνα, δεν μπορεί να τους ελέγξει η επιθεώρηση εργασίας. Κυρία Γιάμαλη, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι σε έχει ένα εργοδότη να δουλεύει κανονικά 10 ώρες. Σε δηλώνει στο τέλος του μήνα εκπεριτροπής και εσύ παίρνεις το 50% του μισθού. Και ενώ ο κύριος Βρούτσης το ξέρει αυτό. Ακριβώς. Και ενώ ο κύριος Βρούτσης το ξέρει ότι υπάρχει αυτό το κενό, το έχει αφήσει ηθελημένα. Με τον τρόπο που χρησιμοποιούν την εκπεριτροπής, δίνουν κίνητρο στους εργοδότες
για να βγάλουν τους εργαζόμενους εκ περιτροπής. Δηλαδή, μια βιώσιμη επιχείρηση, αντί να έχει κίνητρο και να πάρει λεφτά για να μην μειώσει προσωπικό, για να μην κάνει απολύσεις και για να μην αλλάξει τις εργασιακές σχέσεις, η κυβερνητική πολιτική της δίνει κίνητρο για να αλλάξει τις εργασιακές σχέσεις και να κάνει εκ περιτροπής. Αυτό είναι εγκληματικό και αφήστε, αν θέλετε, την δικιά μου πολιτική, θεωρητική, οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση. Το ξαναζήσαμε την περίοδο 10 με 14 και δεν δούλεψε. Το λέμε πολύ απλά. Όποτε πήγαμε να λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα σε βάρος της εργασίας, κάναμε χειρότερο και το οικονομικό πρόβλημα και τα προβλήματα της εργασίας. Κύριε Πλεύρη, νομίζω ότι δεν καταπέμπεις απέναντι στον κύριο Βρούτσο, γιατί, στους τηλεθεατές πρέπει να μιλάμε με παραδείγματα για να καταλαβαίνουν. Το παράδειγμα 1.000 ευρώ, 500 ευρώ εκ περιτροπής και 20% μείωση με την επιδότηση... Δηλαδή 800 να πάρει, 800 να πάρει. Εγώ δεν αμφισβητώ. Εγώ δεν αμφισβητώ τα νούμερα του κύριου Λιόπουλου, γιατί δεν τα ξέρω ακριβή πώς είναι. Αλλά δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω. Εγώ λέω λοιπόν το εξής απλό. Σε μια λοιπόν ταβέρνα που θα ανοίξει με τα μισά τραπέζια, έρχεσαι και λες στους 10 εργαζόμενους που έχεις και εσύ θες να δουλέψεις με 5 εργαζόμενους, δούλεψε με 10 εργαζόμενους, θα δουλέψουν το μισό μήνα, θα πάρουν λίγο λιγότερα λεφτά, θα μείνουν όλοι στην εργασία τους, δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, θα πληρωθούν τις ασφαλιστικές εισφορές. Και στο τέλος της ημέρας, όταν γυρίσει η οικονομία, θα παραμείνουν αυτές οι 10 θέσεις χωρίς εκπεριτροπής στο εξάμηνο, δηλαδή που υπολογίζουμε. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι προτιμότερο από το να... Και προσέχτε, και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μπει στα μέτρα στήριξης δεν θα κάνουν καμία απόλυση. Θα σας πω, σε κάποιους μισθούς λοιπόν, το μισό λοιπόν, είναι απαγορευτικό για την επιβίωση, κύριε Πλεύρη. Όχι, όχι, δεν είναι στο μισό. Μην μου λέτε το μισό. Το μισό είναι, είναι το μισό δηλαδή... συν 30%. Άρα είναι το 80% ναι, με αυτό που σας είπε τώρα ο κύριος Ηλιόπουλος. Ότι έχετε επιτρέψει να δουλεύει κόσμο με 5-33 το μήνα. Όχι, περιμένετε. Εγώ σας λέω τώρα αυτή τη στιγμή, όπως και να δουλεύει ο καθένας, έρχεσαι και του λες, αντί να πουληθείς θα δουλέψεις τις μισές μέρες και τις μισές των μισών ημερών θα σας καλύψει το κράτος. Άρα, δηλαδή, στα 6.50 στον κατώτατο, ένας άνθρωπος θα βάλει στην τσέπη του 3.25... Όχι, 6.50 είναι μεικτά. Λοιπόν... Στα 6.50 μεικτά ακόμα, στα 6.50 καθαρά, ακόμα και, από τον, και με τον υπολογισμό που κάνει ο κύριος Ηλιόπουλος, θα πάρει 550 με τον υπολογισμό τον οποίο έκανε. Αυτό 520. Καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορά ζώ-δε-ζώ, ναι, κύριε, βγάζω από μήνα. Εγώ έρχομαι και σας λέω όμως, το καταλαβαίνω αυτό και το καταλαβαίνω απόλυτα που λέτε. Και έρχομαι και σας λέω, το εναλλακτικό είναι να γυρίσεις και να πεις, εάν εσύ σαν επιχείρηση δουλεύεις με 5 αντί με 10 και δεν κάνω κάτι, τότε θα απολύσεις τους 5 για να δουλέψεις με τους 5. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς στηρίζουμε τις επιχειρήσεις να μην απολύσουν και καλύπτουμε ένα μεγάλο το μισθολογικό κόστος που, κυρία Γιαμαλή, αυτά είναι λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν είναι κανένα λεφτόδεντρο, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει έναν άνθρωπο για να του πεις να μην απολυθεί, γιατί δεν πρέπει να απολυθεί, γιατί πρέπει να στηριχθεί η οικονομία. Και από το να δουλέψεις λιγότερες μέρες και σε στηρίζω. Αυτό τουλάχιστον το μέτρο. Το να μου πει ο κύριος Ηλιόπουλος ότι θέλει σε αυτό να γίνει μια διόρθωση, αυτό που μου λέει τώρα, ότι με το τέλος του μήνα και με την αρχή του μήνα να το δούμε. Αλλά επί της αρχής είναι δυνατόν να διαφωνεί κανένας ότι προκειμένου, γιατί δεν μπορείς να υποχρεώσεις κανέναν εργοδότη, εάν δεν βγαίνει, να κρατήσει κόσμο. Ό,τι και να κάνεις δεν θα τον υποχρεώσεις. Κίνητρο του δίνεις. Είναι δυνατόν λοιπόν κανένας να πει ότι είναι λάθος από το να γίνουν απολύσεις για να μπείτε σε όλα αυτά τα μέτρα στήριξης, να κρατήσετε τον κόσμο με τέτοιον τρόπο ώστε στο τέλος της ημέρας να μην χαθούν αυτές οι θέσεις εργασίας? Και αν υπάρχουν λάθη, και εγώ τον κύριο Ηλιόπουλο δεν τον γνωρίζω σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σίγουρα θα έχει γνώση από το πέρασμά του στο Υπουργείο, αν υπάρχουν θέματα που μπορούν να διορθωθούν, με χαρά να διορθωθούν. Αλλά στη βάση του μπορεί να είναι λάθος κάτι που λέει ότι στηρίζω να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά. Σε εσάς είναι ο λόγος, κύριε Ηλιόπουλε. Η αλήθεια είναι ότι είναι υποδειγματικός ο διάλογος, οπότε σας αφήνουμε να παίζετε μπάλα μόνοι σας. Ελάτε, ωραία, κύριε Ηλιόπουλε. Κοιτάξτε, λάθος πρώτον, για να μην γίνουν απολύσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει κλείσει την λύση των απολύσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση, που έχουν βγάλει τον κόσμο σε αναστολή συμβάσεων, με το που θα ανοίξουν μπορεί να απολύσουν όποιον θέλουν. Και απολύσεις θα γίνουν. Και ξέρετε γιατί θα γίνουν απολύσεις?
Γιατί η κυβέρνηση δεν έδωσε τα οικονομικά μέτρα σε αυτές τις επιχειρήσεις για να μην κάνουν απολύσεις. Αν είχε ακολουθηθεί η λύση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι από τα 14 δις που δίνουμε, τα 7 δις είναι για μισθούς και ασφαλιστικές φορές, άρα καλύπτω σε αυτές τις επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις το κράτος έρχεται και πληρώνει το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για 2 μήνες σύν δώρο Πάσχα, πλήρως κοστολογημένο. Είναι προσβλητικό να ακούμε για λεφτόδεντρα. Το ξαναλέω. Όταν βρίσκουν 8.000 για μισθούς Golden Boys, είναι καλό να μην ακούμε για λεφτόδεντρα όταν μιλάμε για εργαζόμενους των 500 και των 600 ευρώ. Είναι βαθιά προσβλητικό. Και δεύτερο επιχείρημα. Αυτό που λέμε δεν είναι κάτι καινοφανές. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί τον κανόνα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και ο Μπόρις Τζόνσον στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος δεν νομίζω ότι είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος φημίζεται, ας πούμε, για κεντσιανές πολιτικές προσεγγίσεις στα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων και της οικονομίας, έχει επιλέξει ένα παρόμοιο τέτοιο σχήμα. Γιατί είναι λογικό. Το σχήμα που επιλέγει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν θα γλιτώσει αυτό το οποίο με απλά οικονομικά προσπαθεί να εξηγήσει ο κύριος Πλεύρης, ενώ καλοπροαίρετα για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Οι απολύσεις θα γίνουν γιατί δεν έχετε στηρίξει τις επιχειρήσεις, γιατί δεν έχετε δώσει μία άμεση, μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Ό,τι έχετε δώσει είναι μέσα από μορφές δανείων ή μεταφορές κόστων. Δάνεια είναι κόστη... προκαταβολή. Αυτά τα κόστη τα υπολογίζουν οι εργοδότες και ξέρουν ότι δεν βγαίνουν. Σας το ξαναλέω. Μιλήστε με τον κόσμο στην εστίαση να δείτε πώς θα μπορέσουν να ανοίξουν και πόσοι όχι. Αν είχατε ακολουθήσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαν να ανοίξουν αυτά τα μαγαζιά. Και δεν είναι ζήτημα αν υπάρχουν λάθη ή δεν υπάρχουν. Ο κύριος Βρούτσης τα γνωρίζει πολύ καλά. Ήταν ο άνθρωπος που το 2014 ξανά είχε διαλύσει την επιθεώρηση εργασίας. Είναι ο άνθρωπος που τώρα ξανά γύρισε για να ολοκληρώσει αυτό το συμβόλαιο. Δηλαδή, κύριε, σε αυτό το μοντέλο εργασίας πιστεύει. Δυστυχώς έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε. Θα μπορούσαμε πολλή ώρα να συζητάμε για άλλα θέματα που υπάρχουν ανοιχτά και με τον κύριο Πλεύρη και με τον κύριο Ηλιόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια υποδειγματική συζήτηση, Σπύρο μου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Πλεύρη, βουλευτή Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, και τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριοι. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε Μίχαλο, πρόεδρο ΕΒΕΑ. Δαραμίλα, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Ζαχαρό Διαβήτη. Βλάχο από το Κίνημα Αλλαγής. Κρυθαρίδη από το Μέρα 25. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε ενημερωτικά, συνεχίζουμε με το Κόντρα 24, αμέσως μετά το διάλειμμα.